Ζόμουν ότι θα φτάσουμε ως εδώ, αλλά να φτάσαμε. Ήταν κάτι που έκανα για μένα κατά καιρούς, σαν χώρο. Ελευθερία, ηλικούνα, είναι και πάρα πολύ καλή ψυχοθεραπεία, ε. Με τη συστήνεται, ανεπιφύλακτο. Δεν είδα καμία βοήθεια. Όταν 1,5 χρόνια μετά τελειώσαμε την ιστορία, δεν θυμάμαι τώρα ποιος αποφάσισε ότι τελειώσαμε εγώ η ιστορία, υπήρξαν διαφωνίες πάντως, υπόθηκαν λόγια βαριά. Δεν θα μου πεις εσύ που τα κάνω, ενώ γιατί δεν σαν τη λίτσα έχω, εσύ δεν είσαι ικανός να βρεις το τη ούτε με χάρτη της ποιές και νέων επιγραφή, τέτοια πράγματα. Όταν τελειώσαμε λοιπόν και κατάλαβα ότι έχω στα χέρια μου το στόρυμα, σκέφτηκα ότι θα ήθελα να το διαβάσει και κάποιος άλλος. Ποιος? Λοιπόν, έπρεπε κατά προτίμηση να είναι φίλος. Κάποιος να εμπιστεύουν το γούστο του, να εκτιμώ την άποψή του, η εξωτική ομορφιά. Κάποιος που θα μου έλεγε την αλήθεια, όποια και αν ήταν αυτή, και την ήρθε. Τι πεις για τις πρώτες κοπέλες, τον άλλο πώς τον έλεγες έτσι, σε ποια δεκαετία ζεις, την αιχμοτοψία πρώτη στη διάγνωσα. Οπότε έπειτα ξανά κάθισα, ενώ είπα δεν ξανασχοληθώ ποτέ, όταν τελείωσα, το χάρηκα. Πώς έχεις αυτό το έργο, είχαμε δει κάποια φορά στο ξενοδιάμασα εμείς σήμερα. Οπότε κάτσα και το ξανάνοιξα και ανάμεσα στο να αλλάξω δεκαετία ή να αλλάξω τα ρούχα, κάτσα και έσπασα σχεδόν κάθε περιγραφή ρούχων. Τώρα λίγο να καταλήξω στον ιστόρικο σε άλλη κατηγορία ρούχων. Είμαι απαραίτητη την κομική συνέντευξη. Τέλος πάντων λέει, παρεμπιπτόντως αυτό το αντίτυπο, πολύ συγκεκριμένη κειμένου και ρούχων, πότε θα το καταστρέψεις. Μου λέει αυτός ο πειθάριχος άνθρωπος, θα σας πω ποιος είναι, ότι της άρεσε αυτό που διάβασε. Από εγώ της είναι γυναίκα. Της άρεσε αυτό που διάβασε και ενέβαλε σχεδόν το στήλο σε εκδότες. Και το έστειλα. Έγινε παντεμόνι. Ο ψυχογιός έσπασε το τηλέφωνο, το μητέχνη μου δεν ρωτούσε, ο πατάκι μου προξένησε με γονή του, εγώ δεν είμαι έτοιμος να παντρευτώ. Το αφήσαμε εκεί. Έπειτα ασχολήθηκα με άλλα πράγματα και πριν περίπου 9 μήνες είχα δείξει να έχω στο χέρι μου ένα βιβλίο που μόλις είχε κυκλοφορήσει τότε, τις μοναχικές αρχιώνες της Βασιλικής Σούνη. Γνωρίζετε. Όποιος είπε όχι, θα έπρεπε να κάνει δύο λόγια. Ναι. Και είχα στα χέρια μου αυτό το βιβλίο, ένα αισθητικά πολύ ωραίο βιβλίο, ένα ωραίο από τον εξώφυλλο. Το συντηρητικό είναι ακόμα πιο καλό, θα το συζητήσουμε άσχημα. Και βλέπω στη βάση του τον τίτλο «Εκδόσεις πηγή». Και τους έψαξα, μου άρεσαν αυτά που διάβασα για αυτούς, την φιλοσοφία τους, το πώς δουλεύουν, τα βιβλία που είχαν εκδώσει και αποφασίζω να κινήσω μαζί τους. Τους στέλνω το μυθιστόρημα και κάπου 3 εβδομάδες μετά χτυπά το τηλέφωνο. Βλέπω άγνωστο αριθμό από Αθήνα. Θα απαντάω και δεν είναι γνωστός. Και ακούω στην άλλη άκρη μία τρομερά εντυπωσιώδη φωνή όμως. Κεφάτι όσο δεν πάει. Καλημέρα σας, πώς είστε? Καμία προσφορά από Κοσμοτέ, λέω θα. Και το κλείνω. 5 λεπτά μετά με ξαναπέρνουμε
η ίδια φωνή, το ίδιο κεφάλι, το ίδιο ενθουσιώδης. Κάποιος μόλις το έξω στο τηλέφωνο κατάμετρο, δεν ξέρω γιατί, αλλά ήταν ενθουσιώδης. Πώς μίλησε ο Λάκη τον καιρό έλεγα. Αυτό. Λέει, γεια σας. Γεια σας, λέω. Ο κύριος Τσακανίκας. Ο κύριος ή πάνω θα είναι, λέω. Είμαι και στη δουλειά τότε και στη δουλειά του κύριου Τσακανίκας απευθύνει καλού. Υπάρχει σύγχυση που ξέρω τι σημαίνει. Έχουμε θέματα. Ο κύριος Αλέξης Τσακανίκας λέει ο ίδιος. Σας τηλεφωνώ από τις εκδόσεις Πηγή. Να σας πω ότι θα θέλουμε πάρα πολύ να έχουμε εμείς την τιμή να εκδώσουμε το μυθιστόρημά σας. Έτσι το ξύπνα. Ούτε προξενιά αυτή τη φορά τίποτα. Μία βέβαια, ένα κινητικά. Πες το. Εν πάση περιπτώσει, δέχτηκα παρόλο που δεν υπήρχε οδοδοτική αυτή τη φορά και κάπως έτσι φτάσαμε εδώ. Σήμερα. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους που είστε εδώ σήμερα με τη μάχη παρουσία σας. Τους φίλους, τους συγγενείς, τους συναδέλφους, τον Κρυστάλλο. Ευχαριστώ πολύ τον Αλέξανδρο για την ευγενία και τη βοήθειά τους. Ο Αλέξανδρος, όπως σας είπαμε, έκανε και την επιμέλεια του βιβλίου. Ελπίζω να είναι συνήθως γρήγορα στην ψωμίδα. Συγγνώμη. Θα ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Βασιλική και τον Μύρτο που μου έδωσε την ευκαιρία να καθίσω απόψε δίπλα σε εδώ. Και έχουν κάνει πάρα πολλά ήδη για μένα, με ενθουσιασμό και με ιδιοτέλεια και χωρίς καμία υποχρέωση. Μετά έχω να εντάξει σου μια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω να μην σας κουράσαμε. Ευχαριστώ και πάλι που ήσασταν εδώ.